Χαίρετε. Στο δελτίο μας ειδήσεις για τη διάσκεψη των 7 στο Τόκιο, για τη σύνοδο των 6 στο Μεξικό, για το Αφγανιστάν, για την επιστροφή των στις πόλεις από τις διακοπές του Πάσχα και για το θέμα βέβαια της ραδιενέργειας. Οι ηγέτες των 7 πλουσιότερων χωρών της Δύσης που συνήλθαν στο Τόκιο εξέδωσαν ανακοίνωση για το πρόβλημα του πυρηνικού ατυχήματος και για το θέμα της διεθνούς τρομοκρατίας. Για το πρώτο θέμα αναφέρουν ότι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τη Σοβιετική Ένωση στην αντιμετώπιση της κατάστασης που δημιουργήθηκε από το δυστύχημα, αλλά θα ήθελαν το ταχύτερο να δοθούν περισσότερα στοιχεία γι' αυτό και επικρίνουν τους Σοβιετικούς γιατί δεν ειδοποίησαν γρήγορα τις άλλες χώρες για τη ραδιενέργεια. Για το θέμα της τρομοκρατίας, η ανακοίνωση κατονομάζει τη Λιβύη, σημείο στο οποίο είχε επιμείνει η Μάργαρετ Θάτσερ, και αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα εναντίον χωρών που συνδέονται με διεθνή τρομοκρατική δραστηριότητα. Στρατιά από δημοσιογράφους παρακολουθεί την σύνοδο του Τόκιο, όπου, όπως είναι γνωστό, παρά τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας, μέλη οργανώσεων της άκρας αριστεράς κατόρθωσαν να ρίξουν 5 ως τώρα αυτοσχέδιους πυράβλους στην περιοχή του Ξενώνα, όπου μένουν οι προσκεκλημένοι 6 ηγέτες, χωρίς πάντως να πετύχουν το στόχο τους. Η Ιαπωνική κυβέρνηση παρέθεσε το μεσημέρι γεύμα στα μέλη της διάσκεψης και ήταν μάλιστα ένα παραδοσιακό γεύμα σε ιαπωνικό στυλ, όπου οι 7 ηγέτες υποχρεώθηκαν να φάνε καθιστή στο πάτωμα. Το πρακτορείο Reuters τηλεγραφεί από το Αμβούργο ότι η διαρροή ραδιενέργειας συνεχίζεται από τον αντιδραστήρα κοντά στο Κίεβο, αλλά τα συνεργεία που εργάζονται για τον περιορισμό της κοντεύουν να σταματήσουν την έκκλησή της, όπως δήλωσε ο υπεύθυνος του Κομμουνιστικού Κόμματος της περιοχής Μόσχας, Μπορίς Γελτσίν. Ο ίδιος είπε συγκεκριμένα στο πρακτορείο Ρόιτερ ότι το πυρηνικό σύννεφο πάνω από το Τσερνόμπιλ αρχίζει να διαλύεται και δεν σχηματίστηκε νέο. Σε ερώτηση πότε προβλέπει ότι θα σταματήσει εντελώς η διαρροή της ραδιενέργειας, ο κύριος Γελτσίν απάντησε ότι αυτό είναι θέμα των ειδικών. Στη Μόσχα, εντωμεταξύ, έφτασε πριν από λίγο ο Hans Blix, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας, για συνομιλίες με τους Σοβιετικούς σχετικά με το δυστύχημα. Ο κύριος Blix συνοδεύεται από ένα Αμερικανό και ένα Σοβιετικό επιστήμονα, αλλά είπε ότι δεν σκοπεύει να πλησιάσει να επισκεφθεί την περιοχή του αντιδραστήρα. Στις Βρυξέλλες συναντήθηκαν το πρωί πυρογνώμονες της ΕΟΚ για τα πυρηνικά θέματα και συζήτησαν το ενδεχόμενο περιορισμού των εισαγωγών στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Των εισαγωγών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τους αυστηρότερους περιορισμούς έχει ήδη επιβάλει η Δανία, η Δυτική Γερμανία, η Σουηδία και η Βρετανία. Εδώ βλέπουμε το πρώτο φιλμ που έδωσε η Σοβιετική τηλεόραση από την περιοχή του Τσερνόμπιλ, να και ο αντιδραστήρας. Σύμφωνα με μια πληροφορία, τις εικόνες αυτές τράβηξαν ρομπότ, γιατί κανένας δεν μπορούσε να πλησιάσει σε κοντινή απόσταση προς τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Στη Στοκχόλμη, εντωμεταξύ, ο διευθυντής του Ραδιολογικού Ινστιτούτου της Σουηδίας, Γκούναρ Μπέγκτσον, είπε ότι οι θάνατοι από καρκίνο λόγω της ραδιενέργειας από το δυστύχημα θα αυξηθούν κατά 80 έως 8.000 το πολύ σε όλη την Ευρώπη τα επόμενα 40 χρόνια. Ο κύριος Μπέγκτσον είπε πάντως ότι τα κρούσματα θα είναι πολύ περισσότερα στην Ουκρανία και σε ορισμένες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης. Σουηδοί επιστήμονες ανέφεραν ότι κατά τις μετρήσεις που έκαναν, η ραδιενέργεια που εκλήθηκε από τον πυρηνικό σταθμό ισοδυναμεί με τη ραδιενέργεια από ατομική βόμβα 30 μεγατόνων, δηλαδή 2.000 φορές μεγαλύτερη από τη βόμβα της Χιροσίμας. Οι αρχές της Σουηδίας ανακοίνωσαν ότι πριν περάσουν ακόμη 2 εβδομάδες, δεν θα επιτραπεί στους αγρότες να βοσκήσουν τα ζώα τους στις ανατολικές επαρχίες της χώρας, αλλά για να επιστρέψει ο δείκτης ραδιενέργειας στα ομαλά επίπεδα θα χρειαστεί σε πολλές περιοχές να περάσει τουλάχιστον 1 έτος. Οι σουηδικές αρχές δήλωσαν επίσης ότι είναι επικίνδυνο να ταξιδέψει κανείς σε ακτίνα 500 χιλιόμετρων από τον τόπο του δυστυχήματος. Και ανάλογες απαγορεύσεις και προειδοποίησεις εκδόθηκαν στη Δυτική Γερμανία, στην περιοχή της Έσης, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργία Στιβώνη είπε ότι αν αποδειχτεί ότι προκλήθηκαν ζημιές στην γεωργία και την κτηνοτροφία, η κυβέρνησή του θα ζητήσει αποζημίωση από τους Σοβιετικούς. Βλέπουμε εδώ το Σοβιετικό πρεσβευτή στο Λονδίνο, Γιώργη Αρμπάτοφ, ο οποίος είπε ότι λυπάται για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από το πυρηνικό δυστύχημα και πρόσθεσε ότι η Σοβιετική Ένωση δεν ειδοποίησε αμέσως τις άλλες χώρες για τεχνικούς λόγους.
Πρόβλημα προβλέπεται ότι θα αντιμετωπίσουν οι ραδιόπληκτες περιοχές στον τουρισμό, καθώς από σκανδιναβικές οι δύο χώρες μεταδόθηκε ότι ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες επισκέψεις στην Κριμαία και τις γύρω περιοχές κατά ποσοστό μέχρι 50%. Ο κύριος Αρμπάτοφ, να προσθέσουμε, είπε ότι η Σοβιετική Ένωση δεν ειδοποίησε αμέσως τις άλλες χώρες γιατί υπήρχαν τεχνικοί λόγοι και πρόσθεσε είχαμε στρέψει την προσοχή μας εκεί όπου ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος. Εν τω μεταξύ, σήμερα πληροφορίες από τη Ρώμη, το Παρίσι, την Κοπενχάγη και το Ελσίνκι αναφέρουν ότι η ραδιενέργεια μειώνεται τουλάχιστον στον αέρα, αν όχι στο έδαφος, αλλά σε ορισμένες από τις περιοχές αυτές συνεχίζονται τα προστατευτικά μέτρα. Ο Σοβιετικός Τύπος και το πρακτορείο ΤΑΣ δίνουν σήμερα μακρές περιγραφές δυστυχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες δυτικές χώρες. Το ΤΑΣ γράφει ότι από το 1979 μέχρι σήμερα σε 68 ατομικά εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών έγιναν 20.000 δυστυχήματα. Αυτό σημαίνει, λέει το πρακτορείο ΤΑΣ, ότι κάθε μέρα γίνεται ένα επικίνδυνο δυστύχημα σε αμερικανικό πυρηνικό εργοστάσιο. Οι πληροφορίες αυτές, προσθέτει το ΤΑΣ, προέρχονται από έκθεση αμερικανικών οργανώσεων. Εν τω μεταξύ, η Πράβδα δημοσιεύει σήμερα ένα άρθρο με τον τίτλο «Αύριο το ξεκίνημα». Το άρθρο αναφέρεται σε ποδηλατικούς αγώνες που θα αρχίσουν αύριο στο Κίεβο. Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι οι Σοβιετικοί έχουν ειδοποιηθεί ήδη από τους Ιουγκοσλάβους, τους Βέλγους, τους Βρετανούς, τους Ολλανδούς και τους Γερμανούς ποδηλάτες ότι αποσύρονται από τους αγώνες για το φόβο της ραδιενέργειας. Σχετικά με την ειδησιογραφία στη Δύση για το πυρηνικό δυστύχημα, το ΤΑΣ παρατηρεί ότι γύρω από το θέμα αυτό αναπτύσσεται αχαλήνοτη αντισοβιετική εκστρατεία με βάση την σκέψη ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά, λέει το ΤΑΣ, τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι.